τα βήματα με τίτλο του 1998 είναι αυτά, δύο βήματα για το Βερολίνο και το Μπρέχτ με θέμα την ευγένεια. 1. Στον υπαίθριο σιδηρόδρομο τη στάση Βελβή του Βερολίνου, μέσα στο βαγόνι, με προσπέρασε ένα άνεργο και άνθρωπο που σιωπηλά πουλούσε το περιοδικό του. Άνοιξε παγωνιά, όλο ένα μπουφάν. Καθώς το τρένο στη στάση σταματούσε και βιαζόμουνα, του έδωσα ό,τι βρισκόταν πρόχειρο στη θέση του παλτού μου. Ένα μάρκο, χωρίς να πάρω το περιοδικό που κόστιζε 2. Μετατρέποντάς τον έτσι, επίσης σε ζητιά. Το πήρε. Την ώρα όμως που του βαγονιού την πόρτα προσπάθησα να ανοίξω, με πρόλαβε και μου την άνοιξε εκείνος, πάντα σιωπηλός, κλείνοντας με ευγένεια το κεφάλι. Αυτή τη χειρονομία με έκανε να περπατήσω τυφλωμένη κάτω από το χιόνι, όλο το δρόμο μέχρι την Ακαδημία των Τεχνών και την έκθεσή της για τον Μπέρντον Μπρέχτ. Τρεπόμουν που υπήρχα. Η κατάστασή του κυβική μου είναι το κύκνιο άσμα της χιλιετίας, βέβαια. Και δεν εννοώ το μάλινο παλτό ή το μπουφάνι στο χιόνι. 2. Καθισμένο στο καφέ Μπάουερ με τη στεγανή μουσική δωματίου να χαϊδεύει τα αυτιά, πίνοντας ζεστή σοκολάτα και γράφοντας ποίηματα, εύκολο είναι να είσαι άνθρωπος ευγενικός, όπως εγώ. Δύσκολο είναι να είσαι, περπατώντας με ένα μπουφάν στο σούρουπο του χιονιού, μάδια κοιλιά και δίχως ένα καταφύγιο για τη νύχτα. Πρέπει να είσαι. Βερολίνο, καφέ Μπάουερ, 9 Μαρτίου 1998.